Μες στη βάρκα, είπες. Ναι, πιτσάρευα. Πιτσάρευε. Τραγούδι για τα αστέρια έχουμε να υποδεχθούμε τη Σμάρο μας. Ένα τραγούδι για τα άστρα. Άρισε, φέρει. Βαγγέλη. Είναι διακοπές. Άρισε ένα αστέρι που φως τα αστέρι. Για κάνε βαγγελίκο, Σπάνια μου. Τι είπες. Και επειδή είναι καλοκαίρι, εμείς δεν δουλεύουμε, Βάνια. Α, βράζει το δικό μας το κεφάλι, δεν βράζει, Βάνια, που έχουμε και 8.000 μαλλιά επάνω. Αυτός είναι και με και πέντε τρίχες ο Βαγγέλης. Κάτσε αναπαυτικά, πάρε βαθιές ανάσες. Κάτσε αναπαυτικά, γιατί ο καρκίνη που είναι στα 13. Η καρκίνη θα σου πω ένα σήμερα. Δεν είναι καν μεσοτυχία με τους εγώκερους. Μας χωρίζουν δύο νούμερα. Άρα εμείς είμαστε στο 1 και εσείς στο 7. Σμάρο, καλώς ήρθες. Γεια σας, τι κάνετε. Λοιπόν, η Σελήνη σήμερα και αύριο θα είναι στον Ταύρο. Ωραία είναι αυτό, σταθερή Σελήνη, ερωτική. Ναι, πολύ. Μόνο που έχουμε ένα σταυρό στα σταθερά αυτή τη στιγμή, που παίζει ήλιος Αφροδίτη από τους Διδύμους, Δίας από την Παρθένο, Κρόνος από τον Τοξότη και Ποσειδώνας από τους Ιχθύς, που σημαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα σχηματίζει 4 τετράγωνα και 2 αντιθέσεις. Είναι λίγο σκληρό, σαν σύστημα. Απλά λόγια, αν το έλεγες αυτό στα ελληνικά, τι θα μας έλεγες. Προσοχή στην αμετροέπεια, δεν υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κρατήσουμε, δεν λέμε περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε να πούμε, δεν αναμειγνιόμαστε σε πηγαδάκια, κουτσομπολιά και τέτοια, δεν τσακωνόμαστε για ψιλοπίδημα, δεν είμαστε εύθυκτοι και κυρίως να προσέχουν τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή Παρθένοι Ιχθύες, Δίδυμοι Τοξότες, κυρίως οι γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου σας, που είσαστε πιο εύθυκτοι του φυσιολογικού και αν έχετε εκεί πλανήτες, σελήνη ή οροσκόπο, να προσέχετε πάρα πολύ. Αν γνωρίζετε το ζώδιο του οροσκόπου, σας ακούστε το οπωσδήποτε και αν θέλετε μία απολύτως προσωπική πρόβλεψη πάνω στον προσωπικό σας χάρτη, δεν έχετε παρά να στείλετε τη λέξη κάρμα στο 54822 και έγκριτοι αστρολόγοι θα σας απαντήσουν ζωντανά. Στο 12 για αύριο, γιατί αύριο θα δώσω όλο το Σαββατοκύριακο και θα μιλήσω και για τη Νέα Σελήνη. Οι Λέοντες που βρίσκεστε στα πρόθυρα της υπερκόπωσης, εγώ σαν Λέον μπορώ να το υπογράψω, αυτό να το προσυπογράψω, βρίσκεστε λοιπόν στα πρόθυρα της υπερκόπωσης, περνάτε λίγο δύσκολα αυτές τις μέρες, δεν είναι τα πράγματα εύκολα για σας, δεδομένου του γεγονότος ότι πιέζεστε πάρα πολύ και από πολλές πλευρές, με παραδόσεις λίγο δύσκολες και φταίτε κι εσείς, γιατί έχετε βάλει πολλά καρπούζια στην ίδια μας χάλη και δεν πρέπει να το κάνετε αυτό, ιεραρχήστε τις προτεραιότητές σας. Από την άλλη πλευρά, στον αισθηματικό τομέα, ή του ύψους ή του βάθους, μακριά από καυγάδες και εντάσεις. Στο 11 η υδροχόοι, θα αναγκαστείτε να βγάλετε το φίδι από την τρύπα και αυτό θα σας ενοχλεί. Οπουδήποτε, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, είτε οπουδήποτε, κάπως θα γίνετε δεν ξέρω πώς και τελικά θα είσαστε εσείς αυτοί που θα πρέπει να βγάλετε το φίδι από την τρύπα και να δώσετε λύση στα προβλήματα. Αυτό το πράγμα θα σας πιέσει αρκετά. Δεν είναι αναγκαστικά αρνητικό, γιατί τελικά μπορεί να υπάρχει και μια θετική έκβαση στα πράγματα. Ο λόγος που είσαστε στο 11 είναι γιατί θα έχετε κάποια δυστυχία, κάποια πίεση. Από την άλλη πλευρά, τα πράγματα στον αισθηματικό τομέα είναι αντιφατικά. Θέλω πάρα πολύ να προσέχετε, γιατί ίσως αν κάνετε μια γνωριμία τώρα, να επενδύσετε πάρα πολύ συναισθηματικά για να αποδειχθεί αργότερα ότι είναι άθρακες ο θησαυρός, που σημαίνει ότι τεστάρετε λίγο το άτομο που σας ενδιαφέρει και μετά επενδύετε συναισθηματικά. Στο 11 η Σκορπιή. Έχετε την τάση να βλέπετε παντού εχθρούς αυτές τις μέρες, είστε πιο καχύποπτοι του φυσιολογικού σας, έτσι κι αλλιώς ο πύχης της καχυποψίας σας είναι ήδη αρκετά υψηλά, δεν πρέπει να είσαστε περισσότερο καχύποπτοι γιατί δημιουργείται άμυνα στο περιβάλλον σας και οι άλλοι αμυνόμενοι αντιδρούν σπασμωδικά και τελικά δημιουργείται μια προεκπληρούμενη προφητεία. Δεν πρέπει να το κάνετε αυτό το πράγμα. Προσπαθήστε να είστε με τους τόνους πιο χαμηλά, να είσαστε πιο ευγενείς, να είσαστε πιο δεκτικοί, να έχετε πιο εμπιστοσύνη και στον εαυτό σας, κατ' επέκταση στους άλλους και στο σύμπαν γενικότερα και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Ο ανάδρομος Άρης στο ζώδιό σας βγάζει στην επιφάνεια αποθυμένα. Είναι καλύτερα να σκεφτείτε να κάνετε την ενδοσκόπησή σας και να δείτε που έχετε κάνει το λάθος στις επιλογές ή στο οτιδήποτε. Και να μην για να διορθώσετε τις καταστάσεις και το μέλλον σας να φανεί καλύτερο. Στο 9 η Ταύρη.
Ανασφάλεια και δυστυχία λόγω οικονομικών υποθέσεων θα έχετε. Είναι πάρα πολύ πιθανό να προκύψουν έκτακτα έξοδα, τα οποία θα σας πιέσουν υπερβολικά. Κάποια χρέη του παρελθόντος, ίσως λίγο πιο απειλητικά, να έρθουν στο προσκήνιο. Προσπαθήστε να μην κάνετε αγορές αυτές τις μέρες, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι θα τις μετανιώσετε, δεν θα είναι αυτό που θα θέλατε, ίσως. Ή μπορεί να κάνετε κάποιες υπερβολές. Όλα αυτά μαζί θα προκαλέσουν στο τέλος δυστυχία. Η ανασφάλεια τώρα που σας προκαλεί ο οικονομικός τομέας μπορεί να επεκταθεί σαν κατάσταση και να γίνει συναισθηματική ασφάλεια, με αποτέλεσμα να την εκτονώσετε πάνω στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, και αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό. Εάν θέλετε να ζητήσετε κάτι από το άτομο που σας ενδιαφέρει, με τη συζήτηση όλα θα πάνε καλύτερα. Στο 8 οι τοξότες, μια ανατρεπτική ημέρα η αυριανή για σας. Θα φτιάξετε ένα πρόγραμμα το οποίο μέχρι το βράδυ θα έχει ανατραπεί 5 φορές. Αυτό θα σας δημιουργήσει νεύρα, ωστόσο όμως στο τέλος της βραδιάς θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν ήταν και τόσο κακό όλο αυτό που συνέβη, όση αναστάτωση και να έχει δημιουργηθεί. Κάπου θα μπορέσετε να τακτοποιήσετε τα πράγματα και ίσως να αποδειχθεί ότι και για κάθε πόδιο για καλό. Σας το λέω από σήμερα αυτό, ώστε αύριο, σε περίπτωση που αρχίσουν οι ανατροπές, να μην ευριάζετε για ψηλού πίδημα, να μην εκτονώνεστε και στους ανθρώπους που σας περιβάλλουν τα νεύρα σας, γιατί τελικά το θέμα είναι να βγείτε κερδισμένοι, όχι να έχετε χάσει. Στο 7 οι δίδυμοι, μην αφήνετε τους κόλακες να σας αποπροσανατολίσουν. Η τάση σας να δέχεστε τους κόλακες γύρω σας, να τους ακούτε και να επενδύετε πάνω σε αυτά που θα σας τάξουν, τα οποία μπορεί να είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες, μπορεί να σας να γίνει η αφορμή να χάσετε χρόνο, να χάσετε χρήμα αν πρόκειται για επαγγελματικά, ή ακόμη να χάσετε και συναισθήματα, να το πω έτσι, να αναλωθείτε συναισθηματικά εάν πρόκειται για την προσωπική σας ζωή. Κρατάμε μικρό καλάθι προς όλους και όλα για να είμαστε ήσυχοι. Και βέβαια δεν αποκλείω μέσα στις νέες γνωριμίες, μέσα στις συζητήσεις που θα γίνουν κλπ. Να υπάρξει και κάτι πολύ θετικό, αλλά όπως και να έχει, θεωρώ ότι πάντα πρέπει να προσέχετε, να είστε διάκριση, χρειάζεται διάκριση. Στο 6 η Παρθένη, που πρέπει να κρατήσετε τους τόνους χαμηλά, ειδικά στην προσωπική σας ζωή, γιατί θα βρεθείτε μέσα σε ανταγωνισμούς, σε διαξυφισμούς, με το τέρι σας ενδεχόμενα, ή αν κάνετε τώρα μια γνωριμία θα αρχίσει ο πόλεμος αρχικά. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να καταλαγιάσουν για να είσαστε ήρεμοι και να κάνετε αυτό που πρέπει. Από την άλλη πλευρά, στα επαγγελματικά σας, θεωρώ ότι σιγά σιγά αυτό που θέλετε γίνεται. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια, και επίσης θέλω να σας θυμίσω ότι επειδή θα υπάρχουν ανατροπές, γιατί συμμετέχει το ζώδιό σας στο Σταυρό, εσείς να επιμένετε επάνω στους στόχους σας, να είστε εστιασμένοι, εκτός πια να αποδειχθεί από τα γεγονότα ότι έχετε βάλει εντελώς λάθος στόχους. Στο 5 οι ιχθύες, που πρέπει να αντικρίσετε την αλήθεια κατάματα, ιδιαίτερα όταν έχετε επενδύσει συναισθηματικά σε κάποια φιλικά σας άτομα, στις σχέσεις σας, στις ερωτικές, στην προσωπική σας ζωή, αλλά και στην επαγγελματική, επειδή έχετε την τάση αυτόν τον καιρό να μπερδεύετε τα συναισθήματα λίγο, ακόμα και σε θέματα πολύ πολύ πρακτικά. Θα ήθελα να μπορέσετε να δείτε τις πραγματικές διαστάσεις των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω σας, γιατί η τάση σας να τους ωρεοποιείτε θα σας κοστίσει πάρα πολύ ακριβά αργότερα. Στο 4 η καρκίνη, που ενώ τα πράγματα... Αφού πόσο τη χειροτερεύει τη θέση του, Βάνια μου, θέλω να προετοιμάσεις υδραυλικούς και τεχνικούς του πλατό. Μία φορά το είπα, δεν θα χρειαστεί να το ξαναπώ. Λοιπόν, η υδραυλική να είναι κοντά. Ναι. Και γενικά να είναι σε ετοιμότητα η γερανή, η κάμερα. Λοιπόν, στο 4 η καρκίνη, λοιπόν, που ενώ πάτε πάρα πολύ καλά στα αισθηματικά σας και είναι στο χέρι σας να κάπως να τα φτιάξετε, δηλαδή να μην μπερδευτείτε, να κάνετε καινούριες γνωριμίες, επιστροφές από το παρελθόν, όλα αυτά παίζουν λίγο, αρκεί να έχετε διάκριση. Στη δουλειά σας πρέπει να φυλάτε τα νότα σας από, εντός εισαγωγικών να το πω, σπονδούς φίλους, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια πισόπλατα έτσι, και ενδεχόμενα κάποια κουτσομπολιά που μπορεί να γίνουν σε βάρος σας, και χρειάζεται να προσθέσετε
προσέχετε. Στο 3 η ζυγή, που η λίμπιντο έχει το πρώτο λόγο αύριο, θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να την αφήσετε να έχει τον πρώτο λόγο, που σημαίνει ότι βγαίνετε έξω να γοητεύσετε και να προσελκύσετε μια καινούρια γνωριμία, μια καινούρια σχέση. Εάν έχετε, εάν είστε δεσμευμένοι, να ξέρετε ότι μαζί με τη λίμπιντο ανεβαίνει λίγο και η τάση σας να κυριαρχείτε πάνω στο τέρι σας και να ασκείτε παιχνίδια συναισθηματικού χειρισμού, αφέντρα, τα οποία πρέπει να προσέξετε. Θα ήθελα λοιπόν να μην συμβούν ευτράπελα, αλλά όλη αυτή η ένταση να εκτονωθεί εκεί που πρέπει. Στο 2 οι κρυοί, που θα σας δοθούν ευκαιρίες να αυξήσετε τα έσοδά σας, θέλω να τις αξιοποιήσετε οπωσδήποτε και να σκεφτείτε δημιουργικά, για να μπορέσετε να συζητήσετε με άτομα κλειδιά τα οποία ενδεχόμενα θα σας βοηθήσουν και θα σας στηρίξουν σε κάτι τέτοιο. Και είναι σημαντικό μέσα στην κρίση, μπορεί ένα χόμπι σας, ένα ταλέντο σας, μια δεξιότητά σας να την αξιοποιήσετε και να αυξήσετε έστω και με ένα χαρτζιλίκι τα εισοδήματά σας. Τα αισθηματικά σας πάνε αρκετά καλά, γιατί υπάρχει το άτομο που σας καταλαβαίνει γύρω σας, και αν δεν υπάρχει θα το βρείτε σύντομα. Και στο 1 τελικά οι εγώκεροι, με πολλές ερωτικές επιτυχίες, δημιουργικές ιδέες, τις οποίες μπορείτε... Λοιπόν, στο νούμερο 1 οι αγόκεροι, που μπορείτε να κάνετε δημιουργικές ιδέες, να πολλά, εν πάση περιπτώσει. Το σύμπαν είναι μαζί σας και επαγγελματικά και ερωτικά. Αξιοποιήστε τις περιστάσεις. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Εδώ βλέπω διάφορες κινήσεις οι οποίες... Στο νούμερο 1 οι αγόκεροι! Άντε να χαθείς πια! Στο νούμερο 1, άλλο δεν έχετε εδώ! Έχω εγώ ένα! Μην πίσω μου! Στο νούμερο 1, οι αγόκεροι! Νικητές διαγωνισμού! Και είναι νικητές! Μέρκο Χατζηγιάννη και Φευρονία Χάλαρη! Συγχαρητήρια! Κερδίσατε τα τηλιακά της Κάβερντελ! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Αύριο πάλι! Γεια σας! Να είστε καλά! Καλό μεσημέρι! Νούμερο 1, οι αγόκεροι! Μου σκεφαίνα! Έβρεξε! Έβρεξε!